υπεροράστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Σήμερα, αδερφοί μου, η Εκκλησία μας έταξε και εθέσπισε ή να εορτάζεται μία κόρη. Μία κόρη η οποία έφυγε από την αγκάλη των γονέων της. Έφυγε και έπεσε εις ηλικία 12 ετών στην αμαρτία. Έφυγε από τα περίχωρα της Αλεξανδρίας και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και αυτή η κόρη επί 17,5 ολόκληρα χρόνια παρέσυρε εις τον Άδη ψυχές. Είχεν δύο όπλα επάνω της, την ομορφιά, το κάλλος και τον διάβολο ο οποίος την κατέτρεχε. 17,5 ολόκληρα χρόνια πόσες ψυχές παρέσυρε αυτή η κόρη, πόσον κόσμον οδήγησε εις τον Άδη. Και όπως ευρισκόταν στην Αλεξάνδρεια, ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά περίμενε το πρόβατό του, ανέμενε την επιστροφή του και έλεγε ο Θεός, θα περιμένω έως ότου να μετανοήσει το παιδάκι μου. Και όπως είδε στην Αλεξάνδρεια, είδε κόσμο πολύ να συντρέχει στο πλοίο και ζήτησε πληροφορίες και είπαν ότι είναι προσκυνητές που θα μεταβούν στον Πανάγιον Τάφο για να προσκυνήσουν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και μέσα σε εκείνο το σκοτάδι και τον ίστρο της αμαρτίας που ευρίσκεται αυτό το παιδί, αυτή η κόρη, είπε, θα πάω και εγώ. Εμπήκε μέσα στο πλοίο και έφτασε στην πόλη την Αγία. Έφτασε στον Ιερό Ναό και πλήθος κόσμου εισέρεε εντός του ναού για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρόν. Και δοκίμασε και αυτή η κόρη να εισέλθει. Πλην όμως, ένα αόρατο χέρι την εμπόδιζε να μπει στον ναό. Εδοκίμασε μία, εδοκίμασε δύο, εδοκίμασε τρεις, δεν μπόρεσε. Το αόρατο εκείνο χέρι δεν την άφηνε να εισέλθει στον Ιερό Ναό. Και κάθισε σε μία γωνία και είπε, Παναγία μου, λύτρωσέ με, γιατί θέλω να μετανοήσω. Και δοκίμασε και ό του θαύματος, ελευθέρως εισήρθεν στον Ιερό Ναό. Επροσκύνησε τον Τίμιο Σταυρόν. Και όταν έφυγε όλος ο κόσμος, εκείνο το παιδί το άσωτο, εκείνο το παιδί της αμαρτίας, ή το γονατιστό μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας και έχινε δάκρυα, ποτάμι τα δάκρυα. Και όταν ύψωσε τα μάτια της, είδεν ότι κανένας δεν υπήρχε μέσα στην εκκλησία. Και κατέβηκε από εκείνο το στασίδιο που ήταν, ευγήκε από την εκκλησία, έφτασε εις τον Ιορδάνη, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμόν, πέρασε εις τα ενδότερα της ερήμου
και έζησε 47 ολόκληρα χρόνια μόνη με μόνον τον Θεό και έκλαιγε και δάκρυζε και ζητούσε έλεος. Ζητούσε να την ελεήσει ο Θεός μέσα στην αμαρτία στην οποία έζησε. Εκοίταζε την ψυχή της. Ποιος αυτό το άσωτο παιδί. 47 ολόκληρα χρόνια σκληρή ζωή μέσα στο ψύχος, μέσα στα θηρία, μέσα στον ήλιο, ευρίσκεται μόνη με μόνον τον Θεό. Θεέ μου, τι μεγάλο πράγμα είναι η μετάνοια. Θεέ μου, πόσο μεγάλη είναι η μετάνοια. Πόσο την αγαπάς την μετάνοια του αμαρτωλού. Και μέσα σε εκείνη την μετάνοια η κόρη αυτή, όπως ευρίσκεται, ήρθε η Μεγάλη Πέμπτη και μέσα στην έρημον όπου ήτο εμφανίστηκε ένας Άγιος άνθρωπος, ο Όσιος Ζωσιμάς, ο οποίος όταν την αντίκρισε είπε, τι είναι, άνθρωπος ή δαίμονας? Και απάντησε εκείνη η σκιά της γυναικός, είμαι η Μαρία η αμαρτωλή. Και πλησίασε ο Άγιος αυτήν την ψυχή και εξομολογήθηκαν όλες τις αμαρτίες από τον καιρό που έφυγαν από τους γονείς της. Και παρεκάλεσε τον Άγιο Ζωσιμάν και του λέγει, αν είμαι άξια, φέρε τα άχραντα μυστήρια να με κοινωνήσεις. Και πέρασε ένας χρόνος από τη στιγμή εκείνη και τον επόμενο χρόνο, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Άγιος Ζωσιμάς με το Άγιο Ποτήριο και με το σώμα και το αίμα του Κυρίου έφτασε σε αυτήν την σκιάν της γυναικός. Δεν είναι το πια γυναίκα, είναι το ένα πετσί και κόκαλο. Ήταν μία σκιά γυναικός και την εκκοινώνησε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και τον παρεκάλεσε να έρθει και τον επόμενο χρόνο να την κοινωνήσει. Εδώ έχουμε μία λεπτομέρεια, αδερφοί μου. 47 ολόκληρα χρόνια ήταν ακοινώνητη και ακοινώνησε μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη. Και όταν έφυγε ο Άγιος Ζωσιμάς, εκείνη η ψυχή έγραψε λίγα λόγια. Άγιε του Θεού, σε αυτόν τον τόπο που είμαι, μόλις με κοινώνησες, με πήρε ο Χριστός στην Ακάλυτο. Ω μετάνοια, ω δάκρυα μετανοίας, πόσον ωφέλιμα είναι στην ψυχή. Θάψε με, του λέγει, στον τόπον αυτό, γιατί μόλις έφυγες, με κάλεσε ο Κύριος μου και με πήρε κοντά του. Και η Εκκλησία μας έθεσε τα σημέρα σε αυτάς αυτήν την οσίαν πλέον και αγίαν ψυχή για να λαμβάνουν οι πιστοί θάρρος να συνεχίσουν την μετάνοιά τους, την νηστεία τους για να φτάσουν στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Αδερφοί μου, παράδειγμα μετανοίας, η οσία πλέον Μαρία η Αιγυπτία. Ποια ήτο,
μία πόρνη η οποία παρέσυρε ψυχές στην κόλαση. Και τώρα είναι μία ψυχή στον παράδεισο που κλαίει και παρακαλεί για όλους τους αμαρτωλούς. Και λέγει, Θεέ μου, όπως με συγχώρεσε σε μένα, συγχώρεσε και εκείνους οι οποίοι προσεύχονται, οι οποίοι νηστεύουν, οι οποίοι αγωνίζονται. Θεέ μου, μεγάλη μετάνοια. Στα Ιεροσόλυμα βασιλεύς βασίλευε ο Σεδεκίας, ο οποίος ανέβη στο θρόνο των βασιλικών εις ηλικίαν 20 ετών. Αυτός ήταν ο πλέον αμαρτωλός άνθρωπος τον οποίον έβλεπε ο κόσμος και σκανδαλίζεται. Βασιλεύς, αλλά σκληρός και αμετανόητος. Βασιλεύς ο οποίος τον έβλεπαν οι προφήτες, τον έβλεπαν οι ιερείς, τον έβλεπαν η Εκκλησία, τον εσυμβούλευαν και εκείνος ηρωνευόταν τους πάντας. Κοντά εις όλους αυτούς ήτο και ο προφήτης Ιερεμίας. Τα δάκρυά του τον επλησίασαν μίαν, τον επλησίασαν δύο, τον επλησίασαν τρεις φορές και ο Σεδεκίας ήτο αμετανόητος. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός, εφόσον έχει το αυτεξούσιον ο κάθε άνθρωπος και δεν θέλει να μετανοήσει, επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός στον πιο σκληρόν και αιμοχαρή βασιλέαν των Ασσυρίων, ο οποίος ονομάζεται Ναφουγκοδονόσορ. Εξεστράτευσε εναντίον αυτού του βασιλέως, ο οποίος ήτο ο Σεδεκίας, μυριάδες στρατού. Και τότε συνήλθε ο αμαρτωλός και έτρεξε στον προφήτη Ιερεμία και του λέγει, Άγιε του Θεού, πρέσβευε για μένα τον αμαρτωλό. Και τι απήντησε ο Ιερεμίας? Εξέστραπτεν η οργή του Θεού, έλεος δεν υπάρχει. Εξέστραπτεν η οργή του Θεού, ο θυμός του Θεού. Σε ποιον? Σε εκείνον που είναι αμετανόητος. Σε εκείνον ο οποίος δεν μετανοεί, δεν ζητεί το έλεος του Θεού, δεν ζητεί την κρίση του Θεού, δεν ζητεί τον παράδεισο. Αμετανόητος ο Σεδεκίας. Και εισήλθεν ο Ναφουγκοδονόσορ εντός των Ιεροσολύμων και κατέσφαξε, λέγει, τους πάντας. Κατέλυσε τον ναόν, εσήκωσε τα Άγια και τα Ιερά και τα μετέφερε στην Βαβυλώνα. Και τον Σεδεκίαν κατέσφαξε τα τέκνα του μπροστά του. Κατέσφαξε όλον τον κόσμο και τον Σεδεκίαν τον ετύφλωσε και τον έφερε σιδηροδέσμιον στην Βαβυλώνα. Αυτός είναι ο αμαρτωλός ο οποίος δεν μετανοεί. Και όταν ζητήσεις έλεος την τελευταία στιγμή, τότε λέγει, ο θυμός του Θεού εξέστρεπτε ουκέ στην έλεος. Δεν υπάρχει πλέον ελεημοσύνη. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μετανοήσει ο άνθρωπος και πόσο κακό πράγμα να γίνει αμετανόητος. Αδερφοί μου, τα σημέρας αυτάς έχουμε δύο παραδείγματα. Τα αναφέραμε για να τα έχουμε μπροστά μας σε όλη μας τη ζωή. Να ξέρουμε ότι ο αμαρτωλός ο οποίος δεν μετανοεί θα πληρώσει από τούτον τον κόσμο. Και ο αμαρτωλός ο οποίος μετανοεί σε αυτόν τον κόσμο να αγιάζεται και εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας έχουμε τα δύο αυτά παραδείγματα στην διάνοιά μας και ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη και την Αγία.